Ναι, και σημασία έχει η τελευταία παράγραφος του αναφοράς κομισιόν, ότι θα μπορεί να παρεμβαίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της χώρας στην οποία απευθύνεται, και δεύτερον, την οποία αφορά, ότι θα μπορεί να συνεργάζεται με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Τουρκία. Είναι φωτογραφική, διότι δεν υπάρχουν άλλες χώρες που στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, μέσω αυτού, μέσω αυτής της ιστορίας, η Τουρκία μπαίνει στο Αιγαίο. Και αν αυτό το πράγμα συνδυαστεί με το ότι εν τέλει συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τριμερή, αυτό που έλεγε στην αρχή ότι δεν θα κάνει, με τον κύριο Ερντογάν και την κυρία Μέρκελ, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τον γερμανο-τουρκικό άξονα στην περιοχή μας και ότι εμείς συνομιλούμε με αυτούς. Εάν αυτό συνδυαστεί με το ότι η Ελλάδα γίνεται ήδη οικονομική αποικία των Γερμανών, τους δώσαμε όλα τα αεροδρόμια τα ελληνικά, πια τα έχουν οι Γερμανοί. Αν συνδυαστεί με το ότι το μεγαλύτερο εταιρεία τηλεφωνίας των ΟΤΕ τον έχουν οι Γερμανοί. Εάν συνδυαστεί με το ότι τα σχέδια για την ενέργεια, τα ηλιακά, θα μεταφέρονται στη Γερμανία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία όπου η Ελλάδα μεταβάλλεται σε χώρα απεικιοκρατούμενη στο εσωτερικό του ευρώ, έξω ή μέσα από το ευρώ δεν είχε καμία σημασία, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα δώσουμε και στο Τουρκία πρόσβαση στο Αιγαίο. Ήδη, ας πούμε, στο Αιγαίο συγκρούονται οι Ρώσοι με τους Τούρκους μέσα στο Αιγαίο, και εμείς είμαστε εκτός οποιασδήποτε συζήτησης γι' αυτό. Δηλαδή πηγαίνουμε με ταχύτητα σε υποβάθμιση, αυτό που φοβόμαστε όλοι και το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, ότι αυτή η οικονομική κρίση και η μεταβολή της χώρας σε χώρα αποικία, αποικία χρέους το έλεγε ο Πρωθυπουργός αν θυμάμαι καλά, την κάνει πράξη ο ίδιος. Και αυτή η αποικία χρέους θα οδηγήσει και σε αλλαγές στα εθνικά θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά ξεκινάνε από το πρώτο μεγάλο εθνικό ζήτημα, το οποίο είναι το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπου στην Ελλάδα πλέον εγκαθίστανται. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, στην Αθήνα γίνεται ήδη χαμός σχετικά με τους χώρους εγκατάστασης, και όπως καταλαβαίνετε αυτά θα εκτινάξουν εκ νέου τις ρατσιστικές αντιλήψεις, και οι οποίες στηρίζονται σε πραγματικότητες. Το γεγονός δηλαδή ότι την ίδια ώρα που τα κόκκινα δάνεια από Φεβρουάριο θα μπουν στην πρώτη κατοικία, και αυτή είναι η μεγάλη απάτη την οποία κάνει η κυβέρνηση, ότι βάζει τώρα τα επιχειρηματικά και λέει από Φεβρουάριο, έτσι είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα περάσουν και τα υπόλοιπα, και ταυτόχρονα θα δίνεται επιδότηση ενοικίου για 20 ή 30 χιλιάδες ξένους μετανάστες πια, γιατί δεν είναι πρόσφυγες, οι πρόσφυγες θα μετακινηθούν, οι οποίοι θα εγκατασταθούν μονίμως στην ουσία στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, στα σπίτια αυτά τα οποία θα πάρουν τα funds εξαιτίας των κόκκινων δανείων. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα. Φτιάχνετε δηλαδή, λέτε, μια κρίσιμη εκρηκτική μάζα. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση. Ήμουνα, αν θέλετε, κύριε Σαχίνη, ξέρετε ότι εγώ ήμουν από εκείνους που προσπαθούσα να αποφύγω και καλούσα, ας πούμε, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάνει και ένα βιβλίο επ' αυτού, ότι θα ήταν εγκληματικό λάθος να προχωρήσουν σε εκλογές πέρυσι. Τις κέρδισαν όλες τις εκλογές και το αποτέλεσμα είναι ότι θα καταστρέψουν κάθε έννοια αριστεράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Να είστε βέβαιος ότι όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος, και ο κύκλος θα τελειώσει από τη στιγμή και πέρα που θα έχουν υπογράψει και το ασφαλιστικό, αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο, από εκεί και μετά θα δείτε και αλλαγή στη συμπεριφορά και των καναλιών και των διαπλεκομένων και της κυρίας Μέρκελ και όλων. Αν θα έχουν πάρει το μεταναστευτικό, την ιστορία των προσφύγων, και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διάλυσης
του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα και διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, την ίδια ώρα που σκανδαλωδώς δίνουν μέχρι 500 ευρώ στους κολλητούς τους, τους οποίους διορίζουν αφιδώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή, με νόμο, κάποιοι μετακλητοί υπάλληλοι ανεβαίνουν 10 κατηγορίες και φτάνουν μέχρι 500 ευρώ αύξηση. Την στιγμή που 500 ευρώ τα βλέπουν με το κιάλι πια οι περισσότεροι Έλληνες, την ίδια στιγμή δίνεται αύξηση 500 ευρώ σε ημετέρους ώστε να φτιαχτεί κομματικό κράτος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πραγματικότητα, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, έτσι, διότι είναι ο κύριος Σπύρτζης μέσα, είναι όλο το σύστημα, είναι ο κύριος Κουρουπλής, είναι εκπαιδευμένοι σε αυτή τη δουλειά επί δεκαετίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας. Μια χώρα η οποία εκχωρεί τα εθνικά της συμφέροντα, δηλαδή η Frontex θα μπορεί να παρεμβαίνει χωρίς να μας ρωτάει, και να είστε βέβαιος ότι θα παρεμβαίνει χωρίς να μας ρωτάει. Γιατί? Διότι επιπλέον, με βάση και τις ιδεολειψίες τις οποίες είχαν της κυρίας Τασίας πριν και ούτω καθεξής στη συνέχεια, Χριστοδουλοπούλου, φτάσαμε να μην μπορούμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα το μεταναστευτικό, αντί να υπάρχει μια πολιτική η οποία από την αρχή, και τώρα θα φέρουμε τη Frontex να εμποδίζει την είσοδο των ξένων. Δεν μου λέτε, κύριε Καραμπελιά, πριν φτάσουμε σε αυτό, ναι, γιατί έχει τη δικιά του σημασία, αλλά ένα ερώτημα χρηστικό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν. Ναι. Ούτως υπήν, χώρες όπως η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, γιατί το στερεοτυπικό είναι το κακό παιδί Ελλάδα, έχουν ακόμη το περιθώριο να προβάλλουν ισχυρισμούς και κυρίως να προβάλλουν βέτο. Ναι. Πιστεύετε εσείς ότι αυτή η κυβέρνηση των υποταγμένων υπαλλήλων πρόκειται να προβάλλει βέτο? Μα συγγνώμη, αν δεν προβάλλει βέτο. Μα είναι δυνατόν να προβάλλει βέτο όταν είναι πιασμένη από το λαιμό σε όλα τα υπολείπα στα οικονομικά, και όταν εκλυπαροί να τις δίνουν κανένα μήνα ώστε να μπορεί να περνάει το ένα μέτρο μετά το άλλο για να εξασφαλίζει την ηρεμία του λόχου τον οποία έχει ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Είναι δυνατόν να προβάλλει βέτο μια χώρα η οποία είναι τόσο αποδυναμωμένη? Δεν θα προβάλλει βέτο. Εδώ η Ελλάδα δεν έχει προβάλλει βέτο σε άλλες και άλλες περιπτώσεις. Ανοίγουν τα κεφάλαια για την Τουρκία. Επιταχύνουν την είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμαρτύρεται ακόμη και ο κύριος Αναστασιάδης, η κυπριακή κυβέρνηση, και η ελληνική κάνει τον ηλίθιο. Θέλω να πω ότι μην περιμένετε. Το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν, και πιστεύω ότι θα το κάνουν σε ένα βαθμό, διότι πάντα έτσι γίνεται, τα διάφορες τραβηγμένες διατυπώσεις περί της συνεργασίας με άλλους θα γίνουν πιο ήπιες. Εκεί περιμένω να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Και όχι βέτο, βέβαια. Μην περιμένετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προβάλλει βέτο. Με ποια δυνατότητα να κοιτάξτε, προβάλλει βέτο? Επειδή το λέω. Ναι. Μια χώρα μα είναι χώρα περιορισμένης κυριαρχίας. Κύριε Καραμπελιά, το λέω με την έννοια ότι έχουμε ήδη αντιδράσει από Ισπανούς και Ιταλούς. Βεβαίως. Γι' αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι με αυτούς, από αυτούς θα υπάρξει αντίδραση. Έτσι, παρόλο που δεν μπαίνει πρόβλημα για αυτούς. Απλώς όμως την αρχή δεν θέλουν να δεχτούν, και επομένως εκεί επάνω θα υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις, διότι το πρόβλημα, η τρίτη χώρα στην οποία αναφέρονται, μία και μοναδική είναι η Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλη. Εάν υπάρξει διατύπωση, ρωτάει εδώ ο ακροατής, σε τι θα μας ενοχλούσε εμάς αν υπάρχει διατύπωση από αυτή τη δύναμη ταχείας επέμβασης ότι τα σύνορα της Ελλάδας, χερσαία και θαλάσσια, είναι αδιαπραγμάτευτα και αποτελούν και σύνορο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως? Δεν θα άλλαζαν τα δεδομένα τότε? Μα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, προφανώς. Ναι. Μα δεν υπάρχει κάτι. Δεν γίνεται συζήτηση για το αν είναι αδιαπραγμάτευτα τα σύνορα, ούτε συζητάνε αυτό. Λένε ότι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούμε να είμαστε στο Σέγγεν, θα μπορεί να κινείται η Frontex, διότι απεδείχθη ότι η χώρα μας δεν μπορεί να τα διαφυλάξει. Αυτό είναι. Αυτό που φτιάξανε πρώτα οι ίδιοι, απαγορεύοντας ουσιαστικά εννοώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας όλη αυτή την ιστορία και με την Τουρκία, και μην βάζοντας όρια στην Τουρκία και όρους ότι θα κόψετε τη λαθρομετανάστευση, ότι θα κόψετε τις αποστολές από το Τζεσμέ και από όλες τις υπόλοιπες περιοχές που τις θέλουν οργανωμένα οι Τούρκοι, έτσι. Αντί να κάνουν αυτό, δίνουν 3 δισεκατομμύρια στην Τουρκία και ταυτόχρονα τις υπόσχονται ότι θα κάνει περιπολίες στο Αιγαίο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι, αν θέλετε, ένα τυπικό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι περνάμε χωρίς να το θέλουμε. Αν ήταν έτσι, αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ενιαία,
τότε για ποιο λόγο επιβάλλεται μνημόνιο στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει τα προβλήματα μιας περιφερειάς της? Διότι αν ήταν πραγματικά ενιαίος χώρος, έτσι, θα ανελάμβανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με δρακόντια μέτρα διάλυσης του κοινωνικού κράτους, θα έπρεπε να υπάρχει ενιαίος κατώτερος μισθός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίζεται από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε ενιαίο στο επίπεδο ότι θα σας ελέγχουμε τα σύνορα για να μείνετε στο Σέγγεν, και από την άλλη πλευρά έχουμε δρακόντια μέτρα 30% μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων. 30. Πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα. Και... διότι 30% είναι η πτώση του ΑΕΠ. Αν υπολογίσετε τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα, στην πραγματικότητα ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων έχει χάσει το 50% του εισοδήματός. Δεν μου λέτε, κύριε Καραβαλιά, πιστεύετε? Εντάξει, θα σας πει κάποιος, όσο διαχειριστές και να είναι, πιστεύετε ότι θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση που να μην έχει, προσέξτε τι ρωτώ, αντίληψη του τι σημαίνει στα εθνικά ζητήματα, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, η αποδοχή της φύλαξης των συνόρων και της συνεργασίας με άλλη χώρα, δηλαδή λέγε με Τουρκία, να δοθεί έτσι στους άλλους, πιστεύω. Ναι, σας λέω ότι δεν θα είναι έτσι ακριβώς η διατύπωση. Θα ανοίξει απλώς αυτό το θέμα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή ότι ανοίγουμε ένα ζήτημα, πιστεύω ότι ακριβώς όπως είπατε, επειδή υπάρχει και η παρέμβαση και της Ιταλίας και της Ισπανίας, οι οποίες δεν θέλουν να μπει κάτι τέτοιο για λόγους αρχής. Όχι ότι έχουν πρόβλημα, δηλαδή ποιος θα απειλεί στην Ισπανία, το Μαρόκο, ή ποιος θα απειλεί στην Ιταλία, η Λιβύη. Θέλω να πω έτσι, ότι εκ των πραγμάτων το πρόβλημα αφορά την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Όμως αυτή ως θέμα αρχής, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί βεβαίως δεν θέλουν, διότι δεν θέλουν να τεθεί μείωση της εθνικής τους κυριαρχίας. Το ζήτημα είναι ότι πιστεύω ότι η φόρμουλα η οποία θα βρεθεί θα είναι πιο ήπια στις διατυπώσεις της, η εφαρμογή σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η οποία όπως σας λέω είναι ήδη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα περιορισμένης κυριαρχίας, η εφαρμογή είναι το πρόβλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι έπρεπε να έρθει η Frontex ή να αναγγελθεί η έλευση της Frontex για να αδειάσουμε τις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιδωμένη, αυτό είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή είναι επίπεδο χώρας η οποία είναι υποεπιτροπία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η πραγματικότητα, όχι οι διατυπώσεις. Είμαι βέβαιος ότι στο επίπεδο των διατυπώσεων, ακριβώς γιατί όπως είπατε εμπλέκονται και άλλες χώρες, οι διατυπώσεις θα είναι πιο ήπιες. Αυτό περιμένω. Και εξάλλου έτσι δεν έχει συμβεί και με όλη τη μνημονιακή πολιτική. Μας έρχεται πρώτα μια πολύ σκληρή διατύπωση και μετά είμαστε ικανοποιημένοι στο γνωστό του Χότζα, ας πούμε, έτσι, ότι δεν μας κόψαν και το κεφάλι. Μάλιστα. Λέει εδώ ο ακροατής, μιας και σας έχουμε, λέει, υπενήχθηκε κάτι ο κύριος Καραμπελιάς λέγοντας για την ένταση και στο Αιγαίο μεταξύ Ρώσων και Τούρκων, δηλαδή η Ελλάδα τι έπρεπε να κάνει, να εμπλακεί? Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι έπρεπε να εμπλακεί. Λέω ότι το Αιγαίο έχει ήδη μεταβληθεί σε ένα χώρο, έπρεπε να είναι παρούσα. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα με το δικό της στόλο, βεβαίως. Έπρεπε να είναι παρούσα η ελληνική. Διότι έτσι φτιάνεται μια κατάσταση όπου θεωρείται το Αιγαίο ένας χώρος όπου τελικά είναι ξέφραγο αμπέλι. Εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να εμπλακεί, έπρεπε να είναι παρούσα. Αυτό κάνουν οι σοβαρές κυβερνήσεις. Δεν αφήνουν σε ένα χώρο, ο οποίος είναι ιστορικός μας χώρος, να γίνεται μια τέτοια σύγκρουση και να είναι απολύτως απούσα η Ελλάδα και να σφυράει αδιάφορα. Αυτό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, φίλου ακροατή. Πιστεύει ο κύριος Καραμπελιάς ότι κάπου εδώ τελειώνει και στο τυπικό η λειτουργία της ενιαίας Ευρώπης, με την έννοια ότι γίνεται σιδερόφραχτη με τύχη? Πώς, τι εννοεί? Εννοεί προσφυγικό, μεταναστευτικό, ότι η κάθε χώρα και απάνω της, αυτό εννοεί? Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα έχει αναλάβει. Υποτίθεται, εγώ βλέπω μια άλλη διαδικασία. Εγώ βλέπω μια διαδικασία την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει η Γερμανία, ότι υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρώπης, αντίθετα ενισχύει μηχανισμούς ενοποίησης, δηλαδή η Frontex, ο νέος ρόλος της Frontex είναι μηχανισμός ενοποίησης, τα οικονομικά μέτρα τα οποία προωθούν είναι τέτοιοι μηχανισμοί, απλώς στο εσωτερικό της υπάρχουν ειδικές ζώνες που είναι ζώνες υπό επιτροπία. Το ότι δηλαδή η Ελλάδα αποδέχτηκε να έχει 50.000
αποδέχτηκε 50.000, που σημαίνει κατά τη γνώμη μου εκατοντάδες χιλιάδες ξένους, αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα, διότι ξέρουμε τι σημαίνουν τα νούμερα, αυτό ήδη είναι αποδοχή ότι μεταβάλλεται σε ειδική ζώνη διαχείρισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Η Ελλάδα και μόνο και κανένας άλλος. Αυτό λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα ότι χάνεται η Ευρώπη, απλά παίρνει έναν ορισμένο χαρακτήρα. Παίρνει ένα χαρακτήρα όπου στο εσωτερικό της υπάρχουν χώρες πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας. Μάλιστα. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Καραμπελιά για αυτές τις παρατηρήσεις σε κάτι που είναι σε εξέλιξη και θα το αποτιμήσουμε. Θα λέω ότι δυστυχώς είναι μια κατάσταση αυτή η οποία εξελίσσεται. Δυστυχώς θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα πράγματα τα οποία εξελίσσονται, όπως το Κυπριακό, το οποίο είναι κεντρική σημασία και το οποίο το έχουν ξεχάσει όλοι οι Έλληνες, πάνω στη λογική ότι η Κύπρος είναι μακριά. Πληροφορώ λοιπόν τους φίλους ότι η Ελλάδα με την Κύπρο είναι μια χώρα σημαντική στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο και μόνο με την Κρήτη, η οποία έχει γίνει βάσης των Αμερικανών, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερη ισχύ. Αυτό να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι, ότι η Κύπρος δεν είναι, πέρα του ότι είναι 3.000 χρόνια ελληνική, δεν είναι απλά και μόνο ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα να το ξεφορτωθούμε. Με την Κύπρο η ΑΟΣ η ελληνική φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, με την Κύπρο η Ελλάδα, η οποία έχει τη στρατηγικότερη θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και την οποία κατέχουν οι Εγγλέζοι από το 1192, όταν αποβιβάστηκε εκεί ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, τον οποίο μαθαίνουμε στα σχολεία μας εμείς ότι ένας ήρωας, έτσι τον ήξερα κι εγώ μικρός. Από τότε και μετά οι Εγγλέζοι είναι παρόντες εκεί. Θέλουμε να μην είναι η Ελλάδα σε έναν ελληνικό τόπο? Αυτά είναι τα οποία σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας, η οποία έχει αποδεχτεί το νέο σχέδιο ΑΝΑΝ μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη, και να δείτε ότι θα εκραγεί νέα αντίθεση μεγάλη, διότι οι Κύπροι δεν πρόκειται να το δεχτούν αυτό έτσι.